Υπόλοιπα κόμματα, οι πρώτες αντιδράσεις κάνουν λόγο για μια προσχηματική κίνηση από τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός, πόντας την αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε συμμετάσχει σε καμία κίνηση συνένεσης. Γιατί λοιπόν τα υπόλοιπα κόμματα πρέπει να συμμετάσχουν τώρα? Καταρχήν, εμείς δεν ζητάμε συνένεση, ζητάμε συνεννόηση, ζητάμε διάλογο και μου προκαλεί πραγματικά εντύπωση από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις το γεγονός ότι αν εμείς προχωρούσαμε μόνοι μας σε ζητήματα τα οποία αφορούν την χάραξη της πολιτικής για το 2030 και το 2050. Εκτιμώ, χωρίς βέβαια να μπορώ να είμαι σίγουρος, ότι θα υπήρχε μια επιχειρηματολογία να η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα είναι αυταρχική, προχωράει μόνη της και χωρίς να κουβεντιάσει με κανέναν τι θα κάνει το 2030 ή το 2040, που ομολογουμένως μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να μην είναι πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι στην κυβέρνηση. Έχετε μια συμβολή ακόμα, βλέπω δηλαδή. Το μπορεί. Για το 30. Μπορεί και να είναι. Τι να σας πω. Σωστό. Τι να σας πω εγώ. Έτσι όπως είναι τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί και να είναι. Ναι, δεν έχετε. Δεν θέλουμε εμείς να ανακατευόμαστε. Μπορεί να είναι. Σωστό. Άρα γι' αυτό το λόγο πρέπει να έρθουν τα κόμματα. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν πεδία άσκησης της πολιτικής, όπου πρέπει να υπάρχει επικοινωνία και διάλογος και με τις πολιτικές δυνάμεις και με τους κοινωνικούς φορείς, αλλά και να διδαχτούμε από το πώς γίνονται αυτά τα ζητήματα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει διάλογος τα προηγούμενα χρόνια. Που ο Σαμαράς, που ο Παπανδρέου, που όλοι ζητούσαν συνένεση, αν θέλετε. Όχι, συνένεση, εμείς δεν ζητάμε. Δεν ζητάμε, γιατί τα είπε ο κύριος Λοβέρδος προηγουμένως, ότι έχουμε πρόβλημα σταθερότητας κτλ. Δεν έχουμε πρόβλημα σταθερότητας. Για το ψήφισμα, α πούμε, δεν έπρεπε να έχει επικοινωνήσει ο κύριος Τσίπρας με τα υπόλοιπα κόμματα. Μισό λεπτό να απαντήσω αυτό που είπε ο κύριος Λοβέρδος και θα απαντήσω σε όλα. Έχουμε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έχουμε κυβερνητική σταθερότητα. Υπάρχει μεγάλη ανοχή σε αυτή την δύσκολη ασκούμενη πολιτική από την κοινωνία και έχουμε και εμείς την ευθύνη για αυτά τα οποία υλοποιούμε άρα και εφαρμόζουμε. Άρα, γιατί χρειάζεται αυτή η βαρύτητα του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών? Σας εξήγησα και προηγουμένως. Τους αρχηγούς στο Μέγαρο Μαξίμου να τους ενημερώσει, να τους πει: παιδιά, αυτό θα κάνουμε. Έχετε να εισφέρετε κάτι στο διάλογο? Ακούστε. Εδώ είμαστε, να το κάνουμε. Ακούστε. Είναι σαφές ότι τα προβλήματα τα οποία συζητάμε είναι ορίζοντα δεκαετιών. Εμείς θα μπορούσαμε αυτά τα προβλήματα. Τώρα όμως, φοβάται ο κύριος Τσίπρας ότι θα πέσει? Όχι, έχει πρόβλημα η κυβέρνηση? Όχι. Εκτιμούμε όμως ότι και η κοινωνία και τα πολιτικά κόμματα και οι φορείς της κοινωνίας πρέπει να είναι ενήμεροι, να καταθέσουν ιδέες, να καταθέσουν προτάσεις, να γίνει και ένας απολογισμός για το πώς φτάσαμε ως εδώ, διότι ιδίως για το ζήτημα του ασφαλιστικού δεν νομίζω ότι υπάρχει Ελληνίδα ή Έλληνας ο οποίος λέει ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη και εκρηκτική κατάσταση. Συμφωνούμε απολύτως σε αυτά που λέτε. Άλλο δεν χρειάζεται να συμφωνούμε, χρειάζεται να επικοινωνούμε. Αυτό είναι το βασικό. Η δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας, γιατί χρειάζεται ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας? Σας είπα, διότι συζητάμε ζητήματα τα οποία άπτονται πολιτικών αποφάσεων που υπερβαίνουν την τετραετία αυτής της διακυβέρνησης. Δεν περνάει το κυβερνητική πλειοψηφία δηλαδή. Ασφαλώς σας είπα ότι έχουμε την ευθύνη εμείς να υλοποιήσουμε τη συμφωνία, να ψηφίσουμε δύσκολα νομοσχέδια για τα οποία εμείς δεν ευθυνόμαστε πολιτικά για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Και επαναλαμβάνω, εμείς ζητάμε συνεννόηση. Δεν ζητάμε συνένεση. Δεν ζητάμε δανεικά ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δεν μου απαντάτε σε ένα κρίσιμο, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Το κρίσιμο όμως αυτό είναι ότι από τη στιγμή που ζητάτε συνεννόηση, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν καλεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον κύριο Πλακιωτάκη, την κυρία Γεννηματά, τον κύριο Κουτσούμπα, τον κύριο Θοδωράκη, τον κύριο Λεβέντη, εγώ να δεν τους θέλω... πει παιδιά, θέλω εδώ να βάλετε πλάτη? Εγώ δεν θέλω. Σας είπα ότι δεν αναζητούμε αυτή τη στιγμή την πλάτη κανενός. Τι αναζητούμε? Έχουμε τις δικές μας δυνάμεις. Μάλιστα. Αναζητούμε τη μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση της κοινωνίας και των πολιτικών κομμάτων για τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη περίοδο. Αυτό. Και για τις πρωτοβουλίες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο ανώτατος πολιτιακός άρχον, είναι ο πρώτος πολίτης, έχει μια ευθύνη γύρω από όλα αυτά. Βρισκόμαστε σε διαδικασίες σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο που είναι πιεστικές και με αυτή την έννοια όσο πιο ήπιο είναι το πολιτικό κλίμα, όσο υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα σε μεσοπρόθεσμο και σε μακροπρόθεσμο στρατηγικό χαρακτήρα, τόσο δίνεται η δυνατότητα να κλείσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο της 7ετούς ύφεσης που τα τελευταία 5 χρόνια μας έχει οδηγήσει στα μνημόνια και να χαράξουμε μια νέα πολιτική η οποία να είναι βιώσιμη και να δίνει προοπτική και στην κοινωνία η οποία υφίσταται
τρομακτικές οικονομικές πιέσεις για 7ο συνεχή χρόνο. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας θα βοηθούσε και τον κύριο Τσίπρα να πάει στην Τρόικα και να πει ότι να, εγώ έχω και την σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων κομμάτων. Και κάτι ακόμα ήθελα να σας ρωτήσω. Αν δεν γίνει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, θα γίνει μετά αυτό που σας ρωτάει ο Χρήστος? Δηλαδή, το κάθε κόμμα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω ούτε τι θα πει ο κύριος Πλακιωτάκης, ούτε τι θα πει η κυρία Γεννηματά, ούτε τι θα πει ο κύριος Θοδωράκης, ούτε τι θα πει οποιοδήποτε. Εμείς παίρνουμε κάποιες πολιτικές πρωτοβουλίες, κάνουμε κινήσεις, έχουμε την απόλυτη ευθύνη αυτή τη στιγμή και τη συνέστηση της ευθύνης της ιστορικής που σας λέω και πάλι υπερβαίνει την τετραετία την οποία εμείς καλούμαστε να κυβερνήσουμε και με αυτή την έννοια παίρνουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Όλα τα κόμματα κρίνονται από την καθημερινή τους στάση, από την εκφώνηση του δημόσιου λόγου τους, από αυτά τα οποία ψηφίζουν ή δεν ψηφίζουν στο κοινοβούλιο. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Παρά τις σημαντικές πιέσεις και τις οικονομικές δυσκολίες, υπάρχουν δείκτες σταθεροποίησης ελληνικής οικονομίας και υπάρχει δυνατότητα να βρούμε στο ξέφωτο την επόμενη μέρα. Από αυτά που ψηφίζετε, θα ψηφίσει η κυβέρνηση, η αριστερή κυβέρνηση, θα ψηφίσει κάποια στιγμή ένα μέτρο ελάφρυνσης? Γιατί έχουμε όλο επιβαρύνσεις. Σε αυτά που μας είχαν προσθέσει η Σαμαροβενιζέλη και ο Παπανδρέου πριν και ο Παπαδήμος, ήρθε ο Τσίπρας μαζί με τον Καμένο να μας προσθέσουν τα δικά τους. Είπαμε πριν για την αύξηση στα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εμείς κάναμε μία προσπάθεια το πρώτο εφτάμηνο, η οποία δεν στέφθηκε με επιτυχία. Το καταλάβαμε. Αυτή η υπερβολική πίεση, αυτή η υπερβολική φορολόγηση, αυτή η αδικία να αποκλιμακωθεί γρήγορα και με τη βοήθεια των εταίρων να μπορούσε η ελληνική οικονομία να πάρει πολύ πιο γρήγορα ανάσεις. Μάλιστα. Αυτό δεν το πετύχαμε. Βρεθήκαμε σε μια συμφωνία αναγκαστική, δύσκολη, που εμείς δεν υιοθετούμε τον ιδεολογικό κορμό αυτής της πολιτικής υπερφορολόγησης. Το υιοθετήσατε, τώρα πήγατε και λίγο όχι. Εδώ μας είπατε ότι δεν μπορείτε έχουμε να κάνετε τα εισιτήρια 1,30 αντί για 1,40. Μισό λεπτό, επειδή να τελειώσω γιατί αυτό είναι βασικό. Έχουμε όμως τη δυνατότητα, κύριε Κούτρα, κύριε Τζούνο, εάν βάλουμε το ελληνικό κράτος σε μία τάξη, αν εισπράξουμε φόρους, εάν αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις λίστες, διότι είδα και χθες μια καινούργια λίστα την οποία παρέλαβε η ελληνική κυβέρνηση από γερμανικό κρατήδιο και αποδοθεί με επιτάχυνση των διαδικασιών κοινωνική δικαιοσύνη, μετά τα μέσα του 2016 να προχωρήσουμε σε σχετικές αναπροσαρμογές στην κατεύθυνση της ελάφρυνσης. Η ανακοίνωση που έχει κάνει ο κύριος Αλεξιάδης για 12.000 ευρώ αφορολόγητο μέσω του πλαστικού χρήματος νομίζω είναι μια θετική εξέλιξη. Αλλά για να μην τα ισοπεδώνουμε και όλα, εγώ εκτιμώ ότι μετά από 10 μήνες διακυβέρνησης Τσίπρα, έχει φτιαχτεί ένα ελάχιστο μικρό δίχτυ κοινωνικής προστασίας που αφορά, ας πούμε, το ζήτημα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Στο μισό είχε προαναγγελθεί. Μισό λεπτό, στο μισό. Έχετε δίκιο. Έτσι, και, να σας πω κάτι, και να σας πω κάτι. Και μισά τα χρήματα. Και να σας πω κάτι. Είναι 150.000 δικαιούχοι οι οποίοι θα πάρουν την πέμπτη δόση του προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή περίπου 500.000 άνθρωποι, γιατί αυτά πάνε ανά οικογένεια. Κύριε Ζαχαριάδη, πριν το ελάχιστο και ήταν πιλωτικό. Πιλωτικό είναι ήταν πιλωτικό. Επειδή αυτό το οποίο κάνουμε εμείς. Ακούστε με λίγο. Όχι, σας ακούω, αλλά στον να τελειώσω. Προϋπολογισμό θέλω να πω για το ποσό. Στον προϋπολογισμό του 2015 υπήρχε ποσό 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το ελάχιστο κειμένο εισόδημα. Είχε εγγραφεί αυτό. Επίσης, όπως μου τα λέτε για τις ελαφρύνσεις και πολύ καλά κάνετε, να στηρίξουμε όλοι μαζί τους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Όχι, να στηρίξουμε να μην λέμε ότι δεν έγινε γιατί τίποτα. Γιατί το επίδομα θέρμανσης έρχεται στη μέση, τα μέσα μαζικής μεταφοράς αυξάνονται, ο ΦΠΑ σε 6,5 αυξήθηκε, ο έμφυα παρέμεινε, επιτρέψτε τα τέλη κυκλοφορίας αυξήθηκαν. Ένα-ένα και αναγνωρίζω όλες τις δυσκολίες και τις υποχωρήσεις, αλλά να βλέπουμε και τα θετικά. Διότι σωστά επισημαίνεται ότι υπάρχει μία αύξηση στο εισιτήριο. Και αν μπορούσαμε να την αποφύγουμε, θα την αποφεύγαμε. Αλλά γνωρίζετε ότι η αύξηση του ΦΠΑ είναι κύριε τέτοια. Κύριε Ζαχαριάδη, υπάρχει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει πει στη Βουλή να ολοκληρώνω. Να θέλουμε ένα μισθό το μήνα. Να ολοκληρώνω. Υπάρχει όμως η κάρτα περιορίστων διαδρομών, η οποία παραμένει αμετάβλητη για τον κύριο όγκο των φτωχών συμπολιτών μας που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας καθημερινά. Και νομίζω ότι ήταν η κυβέρνηση
Τσίπρα και αυτός ο υπουργός, ο οποίος νομοθέτησε την κάρτα περιορίστων διαδρομών δωρεάν για τους απολύτως άπορους συμπολίτες μας και τους άνεργους. Αυτό δεν υπήρχε ένα χρόνο πριν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας πω ότι σε μία σειρά ζητήματα κάναμε πίσω και παρά τη θέλησή μας, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ένα ελάχιστο δίχτυ κοινωνικής προστασίας που με πολύ κόπο, με πολύ πίεση και αν θέλετε ακόμα και με μονομερείς ενέργειες λέγανε όταν το νομοθετούσαμε. Ή το ζήτημα των 100 δόσεων. 700.000 αυτή τη στιγμή υπάγονται. Μην μου λέτε για τις 100 δόσεων. Μην μου λέτε για τις 100 δόσεις. Είστε από αυτούς. Δεν υπήρχε πέρσι αυτό. Υπήρχε 100 δόσεις άλλου τύπου. Υπήρχε άλλου τύπου. Ήταν 15.000. Είμαι μέσα, είμαι μέσα. Εγώ με έχει ευεργετήσει η κυβέρνηση Τσίπρα σε 100 δόσεις. Όπως σας το λέω, δεν κάνω πλάκα. Σοβαρά το λέω. Η διάταξη της Βαλαβάνη όμως. Η διάταξη Βαλαβάνη. Τώρα, έτσι όπως πάει, θα πεταχτούν πολύ έξω. Γιατί δεν θα πεταχτούν πολύ έξω. Μισό λεπτό, διότι αυτή την ιστορία εγώ την ακούω από τον Αύγουστο. Ότι θα πεταχτούμε όλοι έξω. Εγώ πήρα χθες τα στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου και η συντριπτική πλειοψηφία είναι εντός. Άρα να μην δημιουργούμε είναι ένα κλίμα. Εντός τώρα. Θα το τώρα δούμε. Εγώ δεσμεύομαι να έρχομαι επειδή είμαι καλύτερα τακτικά στην εκπομπή σας. Και είστε από τους μόνους που έρχεστε και στις δύσκολες στιγμές. Και να βλέπουμε αυτό το ποσοστό και εμείς θέλουμε να κάνουμε μια προσπάθεια, οι δικαιούχοι να είναι μέσα, διότι αυτές είναι φυσαλίδες οξυγόνου για την ελληνική οικονομία. Μην όμως δημιουργούμε μία εικόνα για την ελληνική οικονομία κατώτερη της πραγματικότητας. Ευχαριστούμε κύριε Ζαχαρία, καλά είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την